σε αυτήν την κυρία μου, έτσι, θα έχουμε νεκρούς μόνο. Βαριά τραυματίες, όλοι οι πιζόντες δεν θα βγουν. Το Πασόκ δεν θα ερεμήσει εύκολα. Έχει έρθει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος τον βάζει στο Βενιζέλο, δεν υπάρχει. Να το διαρρεύσω εγώ τώρα, αυτό να γίνει. Γι' αυτό είπε ο Γιώργος Σκου, σταυρό κουβαλάω μαρτυρίου. Τι άλλες σταρλούπες θα ακούσει με Παναγία μου σε αυτή τη ζωή, δεν μπορώ άλλο. Λέει ότι όταν οι Ελοχήμ οι εκπεσόντες, οι 201, οι έχονται σώματα ενεργειακά που τα μετέτρεψαν σε υπέροχα ανθρώπινα. Οι Ελοχήμ. Πεθύμησαν και ενώθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων. Ναι, ναι. Το διαβάζω αυτό στον Ενόχ. Το διαβάζω στα χάλκινα βιβλία, το διαβάζω στην Παλαιά Διαθήκη, το διαβάζω, αγαπητοί φίλοι, στις Ινδικές σούτρες που έχουν ιστορικά κείμενα μέσα. Αυτή η γη... Βοηθάει λίγο και έμπνευση. Ήταν από τον ουρανό. Η ατομική. Γεννήθηκαν από τον ουρανό με τις γυναίκες και το λέει... Καινούριο τώρα. Μετά τον Αντίχριστο έχουμε τους Ελοχήμ. Είναι γνωστοί οι Ελοχήμ. Not him, οι Ελοχήμ. Τώρα σου λέω και εγώ τώρα ότι έπιασα την πρώτη παράδοση του μαθήματος. Γιατί παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο που έχει γράψει αυτό σε όλα τα κανάλια. Μέγα παντού. Ένα συγγραφέα τη προκοπή δεν μπορείτε να παρουσιάσετε, βρε άχρηστη. Τον κάθε πάρο παπαπαρούνα, επειδή πέσει ένα άλλο κανάλι, τον βάζετε. Πού τα βρίσκουν, κυρία μου, και τα γράφουν αυτά. Τον παίζουν τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Τι να κάνουν. Σε παρακαλώ, θα τρελαθώ. Τέλος πάντων, ας παρακολουθήσουμε την ιστορία του Ελοχήμ. Μετά στους Ελοχήμ, λοιπόν, ποιοι... Γεννήθηκαν οι Νεφελήμ. Οι Νεφελήμ. Τους οποίους τους ονόμασαν ανθρώπους, κακούς ανθρώπους, ότι ήταν βλακία θέληση, είπανε οι 72 ραβίνοι που παραχάραξαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Οι Νεφελήμ. Και τι έγινε. Όταν γεννήθηκαν αυτοί, λέει ο Ενόχ, στην αρχή έτρωγαν τους κόπους των ανθρώπων. Μετά όμως. Μετά, καθώς επληθύνθησαν, έτρωγαν τους ίδιους ανθρώπους. Τι μου λες? Δημιούργησαν εκτροφία ανθρώπων. Μας εξέτρεφαν για να μας τρώνε. Απαπα. Αν πω και κάτι χοντρό, θα ακουστεί γραφικό και εδώ αστείο. Εδώ που φτάσαμε, πες το. Αλλά μέχρι και κατεψυγμένους μας είχαν, αγαπητοί. Απαπα. Υπήρχαν καταψύξεις τότε, δεν το ήξερα. Πάνω σε αυτό το και μετά του Νεφελήμ, που κυκλοφορούν κυρίως στην Πατριάρχου Ιωακήμ, αυτοί σύμφωνα με τα βιβλία αυτά τα παλιά. Της καταψύξεως θα συναντήσουν του Τριανταφυλόπουλου την Κιμ. Θα βρουν και τον Αντίχριστο της Δρούζας γωνίας σε Κερίμ. Και τι άλλο να πιω, πα, καραπιπερίμ, πιπερίμ, πιπερίμ. Έστω σε Κερίμ, σε Κερίμ, σε Κερίμ.